Να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Παπαδάκη, ο οποίο είναι αντιπρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο τη εταιρεία Αρχιοθήκη. Είναι εδώ μαζί μα στο πλατό του Ναυτοπορική TV. Καλημέρα, καλώ ήρθατε. Καλημέρα, έχετε. καλημέρα. Η εταιρεία Αρχιοθήκη είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον πολύ δυναμικό κλάδο τη διαχείριση πληροφορία, αλλά είναι και μια εταιρεία η οποία μπήκε στο φετινό πρόγραμμα του ΟΠΑΠ Forward. Αλλά να τα πιάσουμε τα πράγματα από την Αρχή, πείτε μας για την ιστορία της εταιρείας, πώς ξεκίνησε την πορεία της και ποιοι είναι οι σημαντικότεροι, πιο κρίσιμοι σταθμοί στην ανάπτυξή της. Καλημέρα πρώτα απ' όλα. Κοιτάξτε, εμείς ξεκινήσαμε το 2006, άρα φέτος είμαστε... ενηλικιωνόμαστε, είμαστε 18 χρονών. Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστούμε. Οριμάζουμε ε, και ξεκινήσαμε στο χώρο της φύλαξης και διαχείρισης εγγράφων. Άρα η πρώτη μας δραστηριότητα ήταν φύλαξη αρχείου. Παραμένουμε στη φύλαξη αρχείου. Σήμερα φυλάμε περίπου ε, 2,5 χιλιόμετρα, το, βάζω ένα νούμερο για να γίνει αντιληπτό στους τηλεθεατές, περίπου 2,5 χιλιάδες χιλιόμετρα αρχείου. Είναι από εδώ μέχρι το Λονδίνο, μέχρι το Παρίσι. Στη συνέχεια. Με τι τρόπο, ε, Αν τα απλώναμε στον χώρο. Αν τα απλώνατε, αν απλώνατε τα κλασέτα, βάζετε το ένα δίπλα στο άλλο, σε φυσική, τους... μορφή, σε, μορφή. σε φυσική μορφή. Εντυπωσιακό. Αυτό το αρχείο λοιπόν, αφού το φυλάμε, ξεκινήσαμε το 2009-2010 το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού που ακούγεται τώρα. Ξεκινήσαμε να ψηφιοποιούμε. Πλέον ψηφιοποιούμε περίπου 100 εκατομμύρια σελίδε το χρόνο. Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα, θεωρώ και στα Βαλκάνια όσον αφορά την ψηφιοποίηση να βάλω πάλι ένα, ένα για να γίνει αντιληπτό αυτό. Επεξεργαζόμαστε περίπου, το σκεφτόμουν πριν, περίπου ένα γήπεδο ποδοσφαίρου αρχείου το χρόνο. Μάλιστα. Έτσι. Τι σημαίνει ψηφιοποίηση. Η ψηφιοποίηση σημαίνει σκανάρο, αλλά κυρίως σημαίνει πλέον αντλό δεδομένα. Έτσι. Άρα από ένα PDF για τον πελάτη μας αντλούμε δεδομένα, από αδόμητα PDF, από αδόμητα έγγραφα, στην αρχή το κάναμε αυτό με τον παραδοσιακό τρόπο του data entry το 2008-2009. Στη συνέχεια μπήκε η τεχνολογία, όπου πλέον αυτή τη διαδικασία την κάνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό με τεχνητή νοημοσύνη. Άρα οι δυνατότητες έχουν αυξηθεί δραματικά και δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το πλήθος των εγγράφων που διαχειριζόμαστε, αλλά η πληροφορία που αντλούμε. Έτσι. Άρα, για να κλείσουμε και την αναφορά στι υπηρεσίε πλήρω: Υπηρεσίε φύλαξη και διαχείριση φυσικού αρχείου. Σωστά, το ένα. Και ηλεκτρονικού αρχείου. Και ηλεκτρονικού αρχείου. Υπηρεσίε ψηφιοποίηση και επεξεργασία των εγγράφων. Σωστά. Λύσει ηλεκτρονική διαχείριση των εγγράφων. Virtual data rooms. Αυτό να το εξηγήσουμε τι είναι. Και επίση τι λύσει τεχνητή νοημοσύνη που και εκεί θέλω να σταθούμε περισσότερο. Αλλά α πάμε καταρχά στο virtual data room οι λύσεις Virtual Data Room, οι λύσεις διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων είναι λύσεις τεχνολογικές που επιτρέπουν το διαμοιρασμό της πληροφορίας. Έτσι, είναι πλατφόρμες μέσω των οποίων οι πελάτες μας μπορούν να βλέπουν, να διαχειρίζονται την πληροφορία την οποία έχουμε επεξεργαστεί. Έτσι, άρα δεν φτάνει να αντλήσει την πληροφορία. Εμείς είμαστε ένα, ένα εργοστάσιο δημιουργίας πληροφορίας. Έτσι, πρέπει αυτή η πληροφορία να παραδοθεί κάπως στους χρήστε για να μπορεί να διαχειρίσει χρησιμοποιούμε πλατφόρμες όπου οι πελάτε μπαίνουν online και μπορούν να διαχειριστούν την πληροφορία που έχουμε αντλήσει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομεί αρχείων που εσεί διαχειρίζεστε, ή συγκεκριμένοι τομεί πληροφορία, μάλλον να το θέσω ευρύτερα, που εσεί διαχειρίζεστε, ή οποιαδήποτε πληροφορία. Οποιαδήποτε κατηγορία. Οι πελάτε μα είναι σε όλου του χώρου τη ελληνική οικονομία. Τράπεζε, ασφαλιστικέ, νοσοκομεία, δικηγορικά γραφεία, μεγάλο είναι retail, έγγραφο, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Μπορεί να είναι ένα παραστατικό φορολογικό, μπορεί να είναι ένα συμβατικό κείμενο, Μάλιστα. μπορεί να είναι ένα ιατρικό φάκελο. Μικρή σημασία έχει το, το αντικείμενο, σημασία έχει ότι μπορούμε να μπούμε μέσα στο, στο document και να αντλήσουμε πληροφορία. Τώρα, όσον αφορά τις λύσεις τεχνητή νοημοσύνης, για να κλείσουμε την παρουσίαση των υπηρεσιών και μετά να προχωρήσουμε και σε επιμέρους ερωτήσει. Για πείτε μου για τις λύσεις τεχνητή νοημοσύνης, που εφαρμόζονται δηλαδή. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εξαιρετικά ευρύ πεδίο. Έτσι, εμείς ασχολούμαστε αποκλειστικά, αποκλειστικά στον χώρο content, δηλαδή μας ενδιαφέρει να εφαρμόσουμε τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό που γνωρίζουμε και γνωρίζουμε τώρα 18 χρόνια ε, άρα όταν ξεκινήσαμε εμείς να εφαρμόσουμε τεχνητή νοημοσύνη πριν από 6 χρόνια νομίζω ότι ήμασταν ίσως και οι πρώτοι πιθανότατα οι πρώτοι στο δικό μας αντικείμενο η, η εφαρμογή ήταν, αφορούσε την άντληση συγκεκριμένων δεδομένων από τα έγγραφα τα οποία περνούσαν από τη γραμμή παραγωγή μα. Θα μπορούσε για παράδειγμα τότε μια τράπεζα η οποία δεν είχε όλα τα δεδομένα που αφορούσαν το χαρτοφυλακείό τη, το δανειακό χαρτοφυλάκιό τη, ε, να συμπληρώσει τι βάσει δεδομένων τη με νέα στοιχεία τα οποία δεν υπήρχαν στου σερβέρ τη. Θα μπορούσε να είναι διευθύνσει, θα μπορούσε να είναι επιτόκια, θα μπορούσε να είναι καταγγελίε, θα μπορούσε, θα μπορούσε, θα μπορούσε. Σε εκείνη τη φάση, τότε έπρεπε το δεδομένο να υπάρχει στο κείμενο. Πλέον δεν είναι καν ανάγκη το δεδομένο να υπάρχει στο κείμενο. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη καταλαβαίνει και το context. Το συγκείμενο, δηλαδή. Καταλαβαίνει σαν να διαβάζει άνθρωπο. Τότε. Και λέω, ήμασταν πάρα πολύ μπροστά τότε. Ήμασταν οι πρώτοι που ασχοληθήκαμε. Πλέον είμαστε 15 άνθρωποι. Έχουμε ένα τμήμα 15 ανθρώπων, νομίζω το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Τότε είχαμε πάρα πολλού περιορισμού. Ε, δεν καταλαβαίναμε χειρόγραφα, για παράδειγμα. Πλέον διαβάζουμε χειρόγραφα. Διαβάζουμε χειρόγραφα με, με, με αποτελεσματικότητα απόδοση άνω του 95%. Θεωρώ δηλαδή ότι αν ένα ανθρώπινο μάτι μπορεί να καταλάβει ένα κείμενο, το καταλαβαίνει και η μηχανή. Άρα τι, τι συνέβη, τι συνέβη. Ε, πριν από έξι χρόνια, οποιοδήποτε έλεγχος σε ένα αρχείο, φυσικό ή ηλεκτρονικό, δεν μπορούσε παρά να γίνει δειγματοληπτικά. Φανταστείτε δηλαδή μια, μια τράπεζα η οποία έχει ένα εκατομμύριο δάνεια και θέλει να ελέγξει το περιεχόμενό του. Ήταν πρακτικά αδύνατο. Έτσι. Πλέον έχουμε ξεφύγει από το δειγματοληπτικό και πηγαίνουμε στο ολικό. Με μια απόδοση, με μια ακρίβεια η οποία μπορεί να είναι 95, 97, 98%. 100. Τότε ήταν, πρωτοποριακό. Δηλαδή, το πρώτο έργο που είχαμε αναλάβει το πριν από έξι χρόνια είχε γίνει event στον Ιάρχο για να παρουσιαστεί. Α, από τότε έχει μπει πάρα πολύ νερό στα βλάκια. Και γενικώ είστε μια εταιρεία η οποία έπιασε την τάση από νωρί και νομίζω είχε προετοιμαστεί για τις εξελίξεις πριν αυτές σκάσουν στη δημόσια σφαίρα. Έτσι δεν είναι. Εκεί είναι και η τύχη, γιατί έτυχε να, δρα... να δραστηριοποιούμαστε σε ένα χώρο ο οποίος το έξι που ξεκινήσαμε ήταν στα σπάργανα. Έπρεπε να εξηγήσουμε τι κάνουμε. Έπρεπε να εξηγήσουμε τι σημαίνει να φυλάμε αρχείο, Έπρεπε να εξηγήσουμε τι σημαίνει ψηφιοποίηση. Οι πελάτε που ασχολιόντουσαν τότε με ψηφιοποίηση ήταν λίγοι και α το πούμε προχωρημένοι. Όταν ξεκίνησε λοιπόν η έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού, εμεί είχαμε ένα head start. Είχαμε αρκετά χρόνια τεχνογνωσία, είχαμε αρκετέ υλοποιήσει. Καταλαβαίναμε πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Ε, οπότε ήμασταν μπροστά. Από ποιου δημιουργήθηκε η εταιρεία και πώ λόγω τη εμπειρία σα, γεννήθηκε η ιδέα. Το ξεκινήσαμε το 2006 με τον α, συνέτερό μου, τον Περικλή τον Αργυρό, γιατί νιώσαμε ότι υπάρχει ανάγκη. Το καταλάβατε από τότε, παρότι είναι λίγε οι εταιρείε που α, ασχολιόντουσαν Εντάξτε, με την. Κοιτάξτε, είμαστε μια χώρα που διαχειρίζεται όχι μόνο εμεί. Γενικά η Ευρώπη πάρα πολύ χαρτί. Έτσι, άρα ξεκινήσαμε τότε χωρί να καταλαβαίνουμε το ταξίδι που θα φτάσει. Νομίζω ότι ε, μπορέσαμε να ανέβουμε στο τρένο κάθε φορά που γινόταν μια εξέλιξη. Αυτό έχει έχει και τύχη, έτσι. Έχει και ικανότητα, έχει και τύχη. Νομίζω πήραμε τα ρίσκα μα. Ε, είχαμε τι επιτυχίε μα, είχαμε κάποιε αποτυχίε. Νομίζω ότι είχαμε ένα, ένα, mindset που ήταν. Ένα mindset που ήταν, δεν θα πω επιθετικό, αλλά ήταν. Μ' αρέσει να το λέω πάμε, μπορούμε. Δηλαδή δεν υπήρξε νομίζω λόφος που να λέμε δεν μπορούμε να τον ανέβουμε. Ήταν δυναμικό με έναν τρόπο. Υπήρξε ένα mindset, που, μια, ένα mindset του μπορούμε. Μπορούμε και αυτό, μπορούμε και αυτό, μπορούμε κι άλλο. Άρα δεν, δεν είπαμε όχι σε προκλήσει. Νομίζω δεν έχουμε πει ποτέ όχι σε πρόκληση. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που έχετε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Νομίζω η μεγαλύτερη πρόκληση είναι τώρα η τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω ότι για πρώτη φορά δηλαδή ε, θεωρώ ότι είμαστε εξαιρετικά δυνατοί, εξαιρετικά δυνατοί. Μέχρι τώρα μπορούσαμε να καταλάβουμε τον ανταγωνισμό μας μπορούσαμε δηλαδή να αντιληφθούμε τι γίνεται στη χώρα, τι γίνεται έξω, ποιες είναι οι ταχύτητες ε, των εξελίξεων. Τώρα δεν μπορούμε. Δηλαδή έχουμε πάρει την απόφαση να, να, παίξουμε το παιχνίδι της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Το ότι είμαστε μπροστά τώρα και πιστεύω ότι είμαστε μπροστά τώρα, δεν σημαίνει ότι θα είμαστε μπροστά σε δύο μήνε. Δεν έχει νόημα γιατί σκεφτόμουν να σα ρωτήσω πού πάει όλο αυτό το πράγμα με την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχει νόημα να κάνω αυτή την ερώτηση. Δεν μπορεί κανεί να διαγνώσει το μέλλον τη τεχνητή νοημοσύνη λόγω Θα, θα σα πω ότι άκουσα σους, σε φιλική κουβέντα στου αδελφού, με έναν συνεργάτη. Μου είπε, νομίζω ότι οι αδελφοί αξίζανε για αυτό το. Φέτο, για πρώτη φορά στην ιστορία τη τεχνολογία, μία τεχνολογία δεν θα προλάβει να εφαρμοστεί, γιατί θα έχει βγει η επόμενη. Mm. Δηλαδή, τώρα που μιλάμε πότε έγινε το μεγάλο μπαμ. Εμεί το κάνουμε 6 χρόνια. Το μπαμ στην τεχνητή νοημοσύνη έγινε Νοέμβριο του 2023 με το ChatGPT, έτσι, Generative AI. Το Generative AI, το οποίο εμεί το δουλεύουμε, δεν εφαρμόζεται στην πληρότητά του. Οι πελάτε ακόμα το σκέφτονται, αναλύουν, κοιτάζουν πού θα το εφαρμόσουν. Για να πει ένα πελάτη, ξεκινάω το ταξίδι αυτό. Από την ανάλυση μέχρι την υλοποίηση θέλει χρόνο. Μέχρι λοιπόν να ολοκληρώσει ο πελάτη το ταξίδι αυτό και να πει ότι έχω βάλει generative AI στι διαδικασίε μου, στη σχέση μου με τον πελάτη, στην εσωτερική μου λειτουργία, λένε ότι θα έχει βγει το interactive AI. Yeah. Πριν ολοκληρωθεί. Interactive, διαδραστική δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη, και πώ αυτό θα διαφοροποιηθεί με την παραγωγική, Αυτό που καταλαβαίνω, γιατί και εγώ διαβάζω έτσι, προσπαθώ να είμαι up to date και εδώ μπορεί να είμαι λίγο λάθος οπότε θα με συγχωρέσουν οι τηλεθεατές σας, το Interactive AI είναι το προσωπικό μου AI. Δηλαδή δεν θα απαντάει γενικά, θα απαντάει γνωρίζοντας τα θέλω μου, το είναι μου, τις συνήθειές μου, τη σκέψη μου. Πολύ έτσι. Βλέπω. Άρα θα είναι προσωπικό. Αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή. Δηλαδή, νομίζω η μεγάλη αλλαγή που συντελείται τώρα είναι στο θέμα της ταχύτητας. Και είπα πριν ότι. Στην εγώ... Διαχείριση πληροφοριών ή γενικά. Αλλαγών. Αλλαγών. Τη αλλαγή. Σωστά. Αυτό που είπατε για την τεχνολογία Η που δεν θα εφαρμοστεί και θα έχει Έτσι, Εγώ σα λέω σήμερα, το πιστεύω ακράδαντα ότι είμαστε μπροστά εμεί σαν εταιρεία. Από την Ελλάδα, ναι. Έτσι, σε αυτό που κάνουμε, το συγκεκριμένο νη, ναι, είμαστε μπροστά. Δεν μπορώ να πω ότι και σε δύο μήνε θα είμαστε μπροστά, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται Είναι ένα αγώνα δρόμου. Έτσι. Και, και, επειδή δεν προλαβαίνει να εφαρμοστεί, επειδή δεν προλαβαίνει να εφαρμοστεί, απαιτεί και τεράστια κεφάλαια. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έτσι. Γιατί την ανάγκη χρηματοδότηση εννοείται, ούτω ώστε να μπορεί αυτή η τεχνολογία να αφομοιωθεί ω εργαλείο στι εταιρείε. Εμεί κάνουμε μια επένδυση που για τα ελληνικά δεδομένα τη θεωρώ τεράστια στην τεχνητή νοημοσύνη. Να. Έτσι το ονομάζουμε R&D, το ονομάζαμε R&D, τώρα το ονομάζουμε AI Services, δεν έχει σημασία, αλλά η επένδυση είναι μεγάλη. Αυτή η επένδυση για να μπορέσει να ε, αποσβεστεί πρέπει να υπάρχουν υλοποιήσεις. Πρέπει να υπάρξουν έργα τα οποία θα υλοποιηθούν, θα αποσβεστεί η επένδυση για να πει θα πέρασω στο επόμενο κύμα. Σωστά. Αν το επόμενο κύμα έρθει πιο νωρί. Δεν θα έχει προλάβει να αποδώσει είναι μια ένα η προσπάθεια χρηματοδότηση. Το ποτάμι, εμεί όταν ξεκινήσαμε την νοημοσύνη, ήταν α πούμε, δεν ξέρω, ήταν ριάκι ή ποταμάκι πριν από έξι χρόνια. Τώρα είναι χύμαρο. Να επιστρέψουμε λίγο στην εταιρεία Αρχαιοθήκη, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ποταμακι πριν απο 6 χρονια τωρα ειναι χυμαρο να επιστρεψουμε λιγο στην εταιρεια αρχαιοθηκη γιατι ειναι πολυ ενδιαφερουσα η κουβεντα για την τεχνητή νοημοσύνη. Και θα... αν μα μείνει χρόνο, θα ήθελα να σα κάνω και συμπληρωματικέ ερωτήσει, αλλά θέλω να καταλάβω περισσότερο και την εταιρεία. Οι συνεργασίε τη εταιρεία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, τι περιλαμβάνει το, <coughs> το πορτφόλιο των συνεργατών σας. Κοιτάξτε, εμεί ε, επειδή έχουμε το, το μέγεθο που έχουμε στην ψηφιοποίηση, τα επόμενα δύο-τρία χρόνια στην Ελλάδα θα ασχοληθούμε πάρα πολύ έντονα με την ψηφιοποίηση τη χώρα. Όλα τα έργα που έχουν βγει που αφορούν ψηφιοποίηση κτηματολογίου, υποθυκοφυλακίων, νοσοκομείων, δικαστήρια. Άρα και με το δημόσιο συνεργασία. Δεν ήταν στο DNA μα το δημόσιο. Έτσι, αλλά λόγω μεγέθου και με τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψη ε, θα, θα παίξουμε σε αυτά τα έργα. Έτσι, Άρα, περίπου ένα, ανάλογα πώ το βλέπει κανεί, ένα 10-15% τη ψηφιοποίηση τη χώρα θα περάσει από την αρχαιοθήκη. Άρα, και αυτό είναι ένα όμορφο παράσημο. Δηλαδή, σκέφτομαι συχνά ότι πριν από 18 χρόνια δεν υπήρχαμε και τώρα σε όλο αυτό που γίνεται είμαστε ενεργοί συμμέτοχοι. Ναι. Άρα, είναι και μια περηφάνεια. Ε, και μια πρόκληση. Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψη έχει πολύ στενά περιθώρια Σωστή. χρονικά και πρέπει να ελοπιθούν τα έργα. Είστε αισιόδοξο ότι θα πάνε καλά σε σχέση με τι προθεσμίε τα έργα, τα timetables, <laughs> Θα το παλέψουμε. Καλή πτυχία. <laughs> στο Άρα εξωτερικό... Για, για τι συνεργασίε <laughs> στο εσωτερικό, θα συνεργαστούμε με εταιρείε του χώρου, με εταιρείε πληροφορική για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτά τα έργα. Ε, αυτό είναι στο εσωτερικό. Στο εξωτερικό, κυρίω οι συνεργασίε αφορούν τεχνολογία. Μάλιστα. ε, τι πλατφόρμε για τι οποίε συζητήσαμε πριν για διαμοιρασμό εγγράφων. Δηλαδή, στο AI ε, είναι in-house το development που κάνουμε, χρησιμοποιώντα πάντα ε, κάποιε τεχνολογίε απ' έξω. Αλλά οι συνεργασίε που έχουμε αφορούν κυρίω ε, πλατφόρμε και τεχνολογικέ λύσει πάνω στι οποίε χτίζουμε εμεί τι λύσει μα για του πελάτε μα. Τώρα, υπάρχει ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά σε αυτό το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείστε εσεί. Υπάρχει. Υπάρχει ανταγωνισμό. Φαντάζομαι ότι έχουν μπει και άλλοι παίκτε. Στον χώρο του φυσικού αρχείου δεν είμαστε πολλοί. Για, γιατί απαιτεί επενδύσει, γιατί όταν έχει αποκτήσει την τεχνογνωσία και το μέγεθο ε, νιώθει πάρα πολύ δυνατό. Άρα η, ο ανταγωνισμό υπάρχει. Αλλά α πούμε ότι είναι δομημένος. Στο ψηφιακό κομμάτι ο ανταγωνισμό είναι πολύ πιο. Η αγορά είναι πολύ πιο fragmented. Παραμένουμε οι μεγαλύτεροι, αλλά εκεί ο ανταγωνισμό είναι διαφορετικής διαφορετική υφή. Τώρα, ω market leaders, άρα σε ο αντικείμενο το οποίο δραστηριοποιήσετε και έχουμε δύο λεπτά μέχρι να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη, θα ήθελα να μου πείτε. Αναφέρατε προηγουμένω στο θέμα τη ταχύτητα, τη ταχύτητα των εξελίξεων. Τι άλλο είναι αυτό που αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον επιχειρηματικό κλάδο το δικό σας. Εκτό από την ταχύτητα με την οποία τρέχουν εξελίξει τη τεχνητή νοημοσύνη. Στον επιχειρηματικό κλάδο, τον δικό μα, αυτή τη στιγμή είπα, πριν υπάρχει μια τεράστια πρόκληση που είναι εθνική πρόκληση το Ταμείο Ανάκαμψη. Αυτό είναι contained, είναι contained, είναι για δύο χρόνια, είναι πρόκληση για όλου μα και είναι και εθνική προσπάθεια. Έτσι, άρα, ε, όλοι βάζουμε πλάτη σε αυτό και το δημόσιο βάζει πλάτη σε αυτό. Έτσι, και οφείλει να βάλει πλάτη, αλλιώ δεν βγαίνει. Άρα, πρέπει κάποιε διαδικασίε να απλοποιηθούν, να υπάρξει ευελιξία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στο δημόσιο να υπάρχει ευελιξία και το βλέπω τώρα. Δεν το κατακρίνω, το καταλαβαίνω. Πριν από δύο-τρία χρόνια δεν το καταλάβαινα. Τώρα καταλαβαίνω ότι οι διαδικασίε είναι βαριέ. Η ψηφιοποίηση βοηθάει όμω στη μείωση τη γραφειοκρατία των διαδικασιών. Ε, απαραίτητη είναι. Απαραίτητη είναι. Έτσι. Άρα η πρώτη πρόκληση είναι αυτή. Η δεύτερη πρόκληση ε, για μα είναι ε, και ακουμπάει στην τεχνολογία και στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι ότι πλέον δεν υπάρχει για μα ελληνικό ανταγωνισμό. Ε, δηλαδή, το ότι κάνουμε εμεί τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα ε, και έχουμε 15 data scientists και μηχανικούς που το κάνουν εδώ, υπάρχει. Το υπογράφω ότι κάπου στο Σιάτλ σε ένα γκαράζ υπάρχουν άλλοι 15 οι οποίοι κάνουν το ίδιο πράγμα. Και δεν ξέρω την ύπαρξή του. Ναι. Και αυτοί οι 15 στο Σιάτλ στο γκαράζ μπορεί να σηκώσουν το δάχτυλο έτσι και να σηκώσουν μια χρηματοδότηση 5 εκατομμύρια που αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει δυνατότητα σε αυτό το εύρος, έτσι; Άρα παίζουμε σε, σε, σε νερά που είναι λίγο πιο αχαρτογράφητα. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπα, ο χρόνος, η, η ταχύτητα και ο χρόνος, που είπα πριν, θεωρώ ότι είναι η τεράστια αλλαγή. Δεν προλαβαίνουμε να δούμε. Έτσι. Και είναι και αποκαλυπτική η σύνδεση που κάνετε με την απόδοση μια επένδυσης, γιατί είναι τέτοια η ταχύτητα των εξελίξεων, που αν δεν προλάβει η τάδε, η είναι επένδυση να αποδώσει μετά, ειδικά για μικρότερες εταιρείες, δημιουργείται ένα πρόβλημα ρευστότητας στη βιωσιμότητά τους. Υπάρχει ένα πρόβλημα ρευστότητας, θα το πω αλλιώ. Στην Ελλάδα θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να πάρει κανείς ένα στοίχημα. Ναι. Δηλαδή η επένδυση που θα κάνεις πρέπει να αποδώσει. Θεωρώ ότι κυρίως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ε, είναι πολύ πιο εύκολο να να πάρει κανείς στοιχήματα. Mm. Έτσι. Να πει ότι ξέρεις τι, θα κάνω την επένδυση αυτή, η πρώτη δεν θα αποδώσει, η δεύτερη δεν θα αποδώσει, κάποια θα αποδώσει. Στην Ελλάδα δεν έχουμε την πολυτέλεια, νομίζω, να το κάνουμε αυτό. Mm. Ή σε πολύ μικρότερο βαθμό. Και αυτό είναι μια μεγάλη... Πιστεύω ότι μπορεί η χώρα να, να πετύχει. Ε, πιστεύω ότι έχουμε καλά μυαλά. Πιστεύω ότι ε, υπάρχει, υπάρχουν δυνατότητες. Φοβάμαι δεν έχουμε το μέγεθος. Για να ανταγωνιστούμε εύκολα. Μεγάλη πρόκληση. Μεγάλη πρόκληση. Ένα βήμα τη φορά. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ Εγώ για την παρουσία σα στον Αυτοπορική TV. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα, γιατί.